Με την απόφαση αυτή κλείνει ένα φρικτό κεφάλαιο για την οικογένεια του θύματος. Η Κατερίνα δεν γυρίζει πίσω. Ωστόσο, η επίμαχη απόφαση αποδίδει, όπως σας ακούσαμε να λέτε και στο ρεπορτάζ, δικαιοσύνη. Ναι, αποδίδει δικαιοσύνη. Το πληκτρολογικό δικαστήριο Ηρακλείου, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, καταδίκασε μισόβια κάθετση με την ποινή της ισοβίου καθήκησης στον δράστη σύζυγοκτόνο, ομόφωνα, ενώ είχε την διακριτική ευχέρεια με την ισχύουσα διάταξη, την ποινική διάταξη, να επιβάλλει αντί της ποινής της ισοβίου καθήκησης την ποινή της πρόσχερης κάθριξης των 10 έως 15 ετών. Αντιλαμβάνεστε ότι για να είναι ομόφωνη μία απόφαση δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, μα καμία αμφιβολία, και από τη μεριά των ενόρκων, οι οποίοι είχαν διαμορφώσει την άποψη, αλλά και από τη μεριά των τακτικών δικαστών, ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη προμελετημένα και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πήγε δηλαδή στο σπίτι με σκοπό να σκοτώσει. Ανθρωποκτόνος δόλος. Κοιτάξτε να σας πω τώρα. Μπαίνουμε στα χωράφια βέβαια της ποινικής νομοθεσίας. Μπορεί να σας πω ένα παράδειγμα. Και ένα παράδειγμα σε σχέση βέβαια με την υπόθεση που δικάζαμε. Μπορεί να έχω αποφασίσει να δείρω κάποιον πολύ άσχημα, λέω εγώ. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος και θέλω να πάω να τον δείρω. Πήγε λοιπόν ο δράστης, ανοίγει την πόρτα και βλέπει τη σύζυγό του με τα δύο καροτσάκια έτοιμα των παιδιών για να πάνε, όπως λέει, με τους ισχυρισμούς του στον παιδίατρο να εμβολιαστούν. Αν λοιπόν η πρόθεσή του μέχρι να ανοίξει την πόρτα ήταν να πάει να τη ζητήσει το λόγο, διότι ίσως είχε προηγηθεί ένα λεκτικό επεισόδιο τηλεφωνικά ή οτιδήποτε άλλο είχε γίνει. Όταν όμως ξεκινάει ένα λεκτικό επεισόδιο ή μια επίθεση, ένας διαπληκτισμός, μπορεί αυτομάτως στην πορεία ή κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος να αποφασίσει να φύγει από τα όρια μιας σωματικής κακοποίησης, επικίνδυνης, ελαφράς, βαριάς, και να θέλει πλέον να αποτελειώσει το θύμα του. Μάλιστα. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή ξεκινάει να υπάρχει ο δόλος, έστω και ο δεχόμενος. Δηλαδή θα κάνω κάτι, θα σε χτυπήσω, αλλά μέσα στο μυαλό μου ξέρω ότι ενδέχεται, υπάρχει πιθανότητα με τον τρόπο που σε χτυπάω, με το μέσο που χρησιμοποιώ, θα σε αποτελειώσω. Πάρα αυτό όμως το αποδέχομαι ως πιθανότητα. Να μας δώσετε τώρα λίγο τα φώτα σας σε ό,τι αφορά τις ποινές. Γιατί σε ιδεχθή ή βαριά εγκλήματα οι δράστες κυκλοφορούν ελεύθεροι έπειτα από μερικά χρόνια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη με χμή και άλλες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Σιραγάκη ή εκείνη της στο Παλούδι. Θέλω να μας πείτε λίγο τι ισχύει στην περίπτωση του φωνικού της Ιτίας. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, τι πιθανότητες υπάρχουν ο άνθρωπος αυτός να αποφυλακιστεί μετά από μερικά χρόνια? Για να μας το διευκρινίσετε λίγο. Καταρχήν, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος αλλά και ο κάθε κατηγορούμενος μετά από μία πρωτόδικη καταδίκη έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη του και να ασκήσει έφεση μετά από την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης, όπου εκεί το δικαστήριο, το δευτεροβάθμιο, ένα ανώτερο δικαστήριο, θα επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος και μπορεί είτε να μείνει και να κριθεί ένοχος με την αυτή ποινή, είτε βέβαια να ελαττωθεί η ποινή του ή να μεταβληθεί η κατηγορία. Αλλά όχι στο να πάει χειρότερα. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή της Ιτίας, όπου δικάσαμε με μια δικαστική καταδίκη ισοβίου καθήρυξεως, εδώ λοιπόν ο νομοθέτης λέει ισόβια κάθριξη 20 χρόνια είναι. Απλά θα πρέπει να κάνεις κλειστή φυλακή, για να το καταλάβει και ο κόσμος, 16 χρόνια σημαίνει κλειστή φυλακή χωρίς δικαίωμα άδειας και χωρίς δικαίωμα να συνυπολογιστούν στα χρόνια αυτά ευεργετικά ημερομίσθια. Αυτά δηλαδή που κάνουν σε δουλειές μέσα στη φυλακή ή παρακολουθούν σχολεία, όπου εκεί γίνεται ένας ευεργετικός υπολογισμός ή μία μέρα ίσον δύο μέρες. Αυτό λοιπόν ξεκινάει να προσμετράται στην ποινή μετά τα 16 έτη κλειστής φυλακής. Μάλιστα. Τώρα θέλω λίγο να μας πείτε. Υπάρχει βέβαια και η διαδικασία του κατοίκων περιορισμού, που εκεί πρέπει να είναι 14 κλειστή φυλακή. Είναι πολλά, είναι πολλά. Πάντως μην ακούτε αυτό που σας λένε ότι σε 5 χρόνια θα είναι έξω. Ίσως κάποιοι τότε με τον νόμο Παρασκευόπουλου
αποφυλακίστηκα πιο σύντομα στα πλαίσια υποσυφόρησης των φυλακών. Μάλιστα. Αλλά πλέον η νομοθεσία είναι σαφής. Άλλο τώρα, αν σε κάποια ιδεχθεί εγκλήματα, η κοινωνία θέλει τα ισόβια να είναι ισόβια. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Μάλιστα, πλήρως αντιληπτό. Τώρα, θέλω λίγο να μας πείτε πώς κυαγραφείτε το προφίλ, την ιδιοσυγκρασία αυτού του ανθρώπου. Μιλήσατε για έναν ψυχρό άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος κατά τη διάρκεια της απολογίας του ξέσπασε σε κλάματα, έκανε αναφορά στα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Εσείς είδατε έναν άνθρωπο πραγματικά μετανιωμένο? Όχι ότι αυτό φυσικά μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω. Ξέρετε κάτι, αποκτάμε μία εμπειρία μετά από εκδίκαση τόσων υποθέσεων, αλλά είμαστε και άνθρωποι και ζούμε σε μία κοινωνία. Η μεταμέλεια είναι μία μεταμέλεια η οποία θα πρέπει να είναι διακριτή και έμπρακτη, λέω νομοθέτη. Η μεταμέλεια διαφαίνεται από τη στάση ζωής και επιλογών που θα κάνει ο κατηγορούμενος, είτε μέσα στη φυλακή, είτε ακόμη και κατά το στάδιο της απολογίας του απέναντι στους δικαστές. Mm. Διέκρινα λοιπόν στο λόγο του μία υπεκφυγή ανάληψης ευθυνών καθ' όλη την εξιστόρηση, το πώς γνώρισε το θύμα, το ποιες ήταν οι σχέσεις του με την οικογένεια του θύματος, δηλαδή προσπαθούσε να μετακυλήσει τις ευθύνες στην οικογένεια του θύματος. Οικογένεια σημαίνει μητέρα, σημαίνει τα αδέλφια. Από την άλλη μεριά προσήψε μορφή στην Κατερίνα, στο θύμα δηλαδή, ότι ήταν μία μητέρα η οποία έφνης έγινε μετά τις εγκυμοσύνες και τις αποβολές, διότι η Κατερίνα είχε και δύο αποβολές. Είχε γίνει ευέξαπτη, έχει γίνει νευρική, μάλλον συχνά τα παιδιά. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν αποδείχθηκε από κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο, ούτε από τις καταθέσεις των μαρτύρων και μάλιστα της οικογένειας της που τη γνώριζαν πάρα πάρα πολύ καλά και τη βλέπαν όπως βλέπανε και τα παιδιά. Αυτό λοιπόν δεν μου άρεσε, όπως δεν μου άρεσε ότι προσπαθούσε να πάει την κουβέντα εκεί που ήθελε αυτός, είχε επιλεκτική μνήμη, κάποια πράγματα δεν τα θυμόταν ακριβώς, και στο διατάφτα προσπαθούσε πάλι να διαφύγει από τα ερωτήματα της έδρας και να εστιάσει σε αυτά που ο ίδιος ήθελε. Mm. Όταν φτάσαμε λοιπόν στο επίμαχο σημείο της εξιστόρησης των γεγονότων κατά την ημέρα της ανθρωποκτονίας, εκεί λοιπόν είδα ότι υπήρχαν αντιφάσεις και μάλιστα έγινε μια προσπάθεια στο να δημιουργήσει κάποιο άλλο θείαν καιρό, το οποίο μετέφερε η κυρία κοινωνική λειτουργός κατά την κατάθεσή της, ότι εργαζόταν η Κατερίνα, της είχε πει να πάρει άδεια όπως και αυτός, για να πάνε τα παιδιά μέχρι τις 1 η ώρα στο γιατρό, στο νοσοκομείο, στο παιδίατρο. Η Κατερίνα δεν υπάκουσε σε αυτό, την συναντάει σε ένα παρκάκι, λογομαχούν εκεί. Και έχνης μας λέει λοιπόν στο δικαστήριο, στο ακροατήριο, κατά την απολογία του, ότι η Κατερίνα τον κάλεσε, ήταν σε ήρεμη κατάσταση, του μίλησε όμορφα και του είπε, έλα εδώ, εμείς είμαστε έτοιμοι με τα παιδιά να φύγουμε. Έρχεται λοιπόν, παρκάρει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, το αφήνει, όχι το παρκάρει, το αφήνει στη μέση του δρόμου με τα λάρμα αναμένα, υπάρχουν και γείτονες που το έχουν δει, και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Η παραμονή του λοιπόν στο σπίτι διήρκησε ούτε 5 λεπτά. Και με δεδομένο ότι τα παιδιά δεν φορούσαν καλτσάκια και τα παπουτσάκια τους και τα βάλανε, εγώ θα σας πω ότι σε ένα τρίλεπτο έγινε ό,τι έγινε. Αν λοιπόν την απόφαση να τη σκοτώσει ξεκίνησε από ένα λεκτικό επεισόδιο, κατέληξε σε μία σωματική κακοποίηση, αλλά μετά δεν σταμάτησε στη σωματική κακοποίηση και προχώρησε στο πνιγμό της Κατερίνας, λέω το εξής, υπήρχαν τόσο έντονα τα σημάδια στο λαιμό, και πιάνοντάς την από την καροτίδα, είναι αναφυσβήτητο, παιδιά, το γεγονός ότι έχεις ενδεχόμενο δόλο, έστω ενδεχόμενο δόλο, ότι θέλεις εκείνη την ώρα να το πνίξεις, να το σκοτώσεις. Κυρία Δημητριάδου, μιλάμε για αμιγώς ενδοοικογενειακή βία. Με βάση το προφίλ και τα στοιχεία, μιλάμε για έναν σύζυγοκτόνο ή για έναν γυναικοκτόνο. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, από όλες τις γυναίκες. Ναι, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, από τη μητέρα, από τα αδέλφια της. Mm. Δεν μπορούσα λέει, να φέρω το χρόνο πίσω για να έχω την Κατερίνα πάλι κοντά μου. Το είναι αναμενόμενο βέβαια. Είναι λέξεις οι οποίες επαναλαμβάνονται και φράσεις σε παρόμοιες υποθέσεις από τους κατηγορούμενους δράστες.
Αλλά δεν θα το χαρακτήριζα γυναικοκτόνο, θα το χαρακτήριζα μόνο συζυγοκτόνο. Θα σας πω γιατί. Γιατί δεν είναι ο δράστης ο οποίος αποστρέφεται τη γυναίκα. Δεν είναι ίσως ο βιαστής ο οποίος βιάζει κατά συρροή γυναίκες και τις σκοτώνει. Όπου εκεί είναι κάποια άλλα τα κίνητρα. Ή υπάρχουν ψυχικές αιτίες, ψυχικές νόσοι. Εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουμε μία υπόθεση καθαρά, η οποία κλιμακώνεται στο στάδιο μιας ενδοκογενειακής βίας, στα πλαίσια μάλλον, συγχωρήστε με, στα πλαίσια μιας ενδοκογενειακής βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής, η οποία κλιμακώνεται συντοχρόνο, γιατί μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα 4 ετών, το οποίο διάστημα 4 ετών αποτυπώνεται και στην μηνυτήρια αναφορά της στην αστυνομία. Γι' αυτό και έγινε ένα κριτήριο θέσπισμα που αναφέρεται στην κατά εξακολούθηση άσκηση ενδοκογενειακής βίας. Και αυτή η κλιμάκωση της ενδοκογενειακής βίας, τι γίνεται τώρα. Είναι και λίγο ψυχολογικό, είναι το ψυχολογικό προφίλ του δράστη και του συγκεκριμένου δράστη. Φαντασιώνεται μια κατάσταση, δημιουργεί στο μυαλό του μια εικόνα ότι οι πάντες τον εκφρέγονται. Ή θεωρεί ότι έφυγε από την εξουσία, γιατί κατά βάση τα άτομα αυτά, και ο συγκεκριμένος βέβαια, επιτρέψτε μου, χαρακτηρίστηκε και από μένα την πολιτικό συνάδελφο ότι ήταν θητικός. Δηλαδή θεωρούσε ότι την είχε στην κατοχή του. Ήταν ένα αντικείμενο το οποίο έπρεπε να κατέχει και να εξουσιάζει. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κατά την απολογία του έκανε χρήση της λέξης εξουσία. Μάλιστα. Δυνάστης και ο εξουσιαστής που έφυγε από τη δική του εξουσία. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό που αναφέρετε. Θέλω λίγο να σας πάω στο εξής, διότι τα παιδιά, 6 και 18 μηνών αντίστοιχα, έγιναν μάρτυρες του εγκλήματος. Ήταν δεμένα στα καροτσάκια τους, έκλαιγαν. Τι κατάλοιπα μπορεί να αφήσει όλη αυτή η ιστορία, ιδίως στο παιδάκι, στο μεγαλύτερο παιδάκι? Το μεγαλύτερο παιδάκι σίγουρα θα το θυμάται, γιατί αυτό έγινε γνωστό και αντιληπτό μάλλον κατά την συνύπαρξή του στην οικογένεια του θύματος, με τη γιαγιά και με τους θείους και με τη θεία. Θεωρώ ότι τα παιδιά, το 6 μηνών βέβαια θεωρώ ότι δεν θα το θυμάται, αλλά ο μεγαλύτερος ο Νικηφόρος θα το θυμάται σίγουρα, διότι τα παιδιά κλαίγανε. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπήρξε, ίσως ξεκίνησε μία λεκτική βία με φράσεις, με απειλές. Κατήντησε να φωνάζουν και να χτυπάει σίγουρα ο δράστης στο θύμα, όπου το αποτελείωσε, και ακούγονταν πράγματι φωνές των παιδιών. Τα τραύματα σίγουρα μένουν. Και θέλω να πω ότι σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, η οποία εξελίσσεται, εκτυλίσσεται μπροστά στα παιδιά, καθίσταται αναπόφευκτα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και τα παιδιά. Το θύμα βέβαια, και δεν είναι τυχαίο, αν και κακοποιήθηκε, ναι, κυρία Δημητριάδου, κατ' επανάληψη επί 4 χρόνια, κατάφερε να φτάσει μέχρι το αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει το θήτη μόλις ένα μήνα πριν το τραγικό περιστατικό. Ακούσαμε κατάφερε και το μήνυμα της οικογένειας. Δεν σας κρύβω ότι η Κατερίνα έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Εκμυστηρεύτηκε το γεγονός βέβαια και γενικά την κακοποίησή της 3 περίπου μήνες πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να καταγγέλλονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας άμεσα. Μην αφήνεται να επαναλαμβάνονται, γιατί θα καταλήξουν κάπου. Και τελικά υπέβαλε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά, συνοδευόμενη από την αδελφή, από την ύφη της και από τον αδελφό της. Όπου εκεί προσέξτε να δείτε λοιπόν τι άνθρωπος ήταν και τον έφερα αυτό. Επειδή λοιπόν δεν ήθελε να αποκόψει την επικοινωνία των παιδιών με τον πατέρα, δεν συμπεριέλαβε στην έγκληση τη σωματική βία, παρά μόνο τη λεκτική βία, την απειλή, όπου με μαχαίρι, ήταν το τελευταίο περιστατικό, την απείλησε ότι θα τη σκότωνε και ότι θα έπαινε φυλακή. Και δεν το υπολόγιζε αυτό, δεν τον ένοιαζε αν θα έπαινε φυλακή. Είναι αποτυπωμένη φράση έτσι όπως υπόθηκε από τον ίδιο. Και βέβαια σε ένα μήνα το έκανε πράξη. Και δεν συμπεριέλαβε, επαναλαμβάνω, τη σωματική της βία, γιατί. Για ποιο λόγο, ξέρετε? Γιατί όταν θα πήγαιναν να ζητήσουν την επιμέλεια των παιδιών, ο καθένας με λογαριασμό του, ένα δικαστής, ένα εισαγγελέας, ένα δικαστήριο που θα κρίνει αυτόν ως επικίνδυνο, θα είναι ένα πάτημα νομικό να αποτρέψει τον πατέρα να επικοινωνεί και με τα παιδιά του. Και η Κατερίνα δεν το ήθελε αυτό.
Τώρα, συμπερασματικά, κλείνοντας, κυρία Δημητριάδου, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία γύρω από θέματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα δικό σας μήνυμα. Εγώ θέλω να απευθύνω έκκληση κατά το πλείστον οι γυναίκες, είτε είναι εγκλήματα αγάπης, πάθους, έρωτα, αντιζηλίας, νοσηρής ζήλιας, βίας, οποιασδήποτε μορφής βίας, να την καταγγέλουν άμεσα, να μην σιωπούνε. Να την ανακοινώνουν άμεσα στα αγαπημένα τους πρόσωπα, με ποιον έχουν καλύτερες σχέσεις. Μπορεί να είναι μια φίλη, μπορεί να είναι ένα αξιοσυγγενικό πρόσωπο, μπορεί να είναι μέλη της οικογενείας. Και κατ' επέκταση βέβαια θα καταγγελθεί σε έναν αρμόδιο εισαγγελέα, σε ένα αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν αστυνομικά τμήματα και διεύθυνση και στη Γαδά που επιλαμβάνεται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Πιστεύω ότι κάθε επαρχία, και είναι και πιο συνειδητοποιημένη και αστυνομική τα τελευταία χρόνια σε τέτοια θέματα, ούτως ώστε να μην φτάνουμε στο αποτέλεσμα που έφτασε η Κατερίνα δυστυχώς και της αφαιρέθηκε η ζωή από τα χέρια του ίδιου του συζύγου του, στο ανθρώπου που λάτρεψε, που αγάπησε, έκανε οικογένεια μαζί του, απέκτησε δύο υπέροχα παιδάκια, τα οποία στερήθηκαν τους γονείς, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι σε μια ανάδοχη οικογένεια, συνένεσαν διότι έκρινε ο κύριος εισαγγελέας ότι είναι άσχημο τα παιδιά να βιώνουν αυτές τις εικόνες. Να αναβιώνουν μάλλον ζώντας μαζί με τη γιαγιά και να θυμούνται πράγματα τα οποία θα επιδράσουν αρνητικά στη δική τους ψυχολογία. Μην ξεχνάτε ότι βία γεννά βία και τα παιδιά θα πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα πολύ καλό περιβάλλον, ήρεμο, όπου θα διασφαλίσει την ήρεμη ψυχολογική και σωματική τους ανάπτυξη. Έτσι είναι. Κυρία Δημητριάδου, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία στην Κρήτη και για τη δημοσιογραφική επικοινωνία και συνεργασία μας. Να είστε καλά. Καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.